Βρίσκομαι εδώ στη Λάρισα με μεγάλη χαρά, διότι θα συναντηθώ με παλιούς φίλους και νέους φίλους και για να μιλήσουμε για το καινούριο μου βιβλίο. Το καινούριο μου βιβλίο που έχει τίτλο «Κατά Ιωάννη». Είναι μια ιστορία που ξεκινά από το 1920 στα Χανιά, τότε που στην περιοχή ζούσαν οι τουρκοκριτικοί, οι μουσουλμάνοι, λίγο πριν την ανταλλαγή λοιπόν του πληθυσμού. Εκεί θα συναντήσουμε τον Ιωάννη, ένα παιδί που γεννιέται αμαία, δεν έχει δεξί χέρι. Ωστόσο, η φύση τον έχει πρικίσει με μια ιδιαίτερη έτσι, απλοχεριά, ώστε να μπορεί να ζωγραφίζει και να φτιάχνει πολύ ωραία σχέδια, πολύ ωραίες εικόνες. Εικόνες που ξεπερνούσαν την εποχή του. Κάτι που τρόμασε τον κόσμο. Βέβαια, όλο αυτό ξεκινάει από το σήμερα, όπου ένας συντηρητής έργων τέχνης ανακαλύπτει σε ένα μοναστήρι μια εικόνα που λογικά δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί. Γιατί ήταν θεωρητικά μια βλάσφημη εικόνα. Ακολουθούμε την ιστορία όχι μόνο του Ιωάννη από το 1900 μέχρι την εξέλιξη της ιστορίας μέχρι το σήμερα και περνάμε στα γεγονότα τα ιστορικά, τα κοσμογονικά γεγονότα τα οποία άλλαξαν όλο το ρου της ιστορίας της χώρας μας και της Κρήτης και κάνουμε ένα ταξίδι από τα Χανιά στη Σμύρνη και επιστρέφουμε πάλι για να συναντήσουμε όλα αυτά που έχουν συμβεί.